Να συνδεθούμε με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και υγειονολογίας, την κυρία Έλληνα Ριζά. Κυρία Ριζά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, έχουμε μια τραγωδία. Μιλήσαμε για τους θανάτους, για τους αγνοούμενους, για την τεράστια καταστροφή. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο έχουν αναδείξει οι συνάδελφοί σας, οι ιατροί, ότι μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια έξαρση σε ασθένειες. Ναι, είναι γεγονός αυτό, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Το ύψος του νερού είναι πάρα πολύ υψηλό και ως γνωστόν αυτές οι συνθήκες με τα νερά να λιμνάζουν και να έχουν επηρεάσει τα σπίτια μπορούν να οδηγήσουν σε επιδημίες κυρίως γαστρεντερικού, δηλαδή γαστρεντερίτιδες, διάρειες, λοιμώξες τέτοιες, και σύμφωνα επίσης και με το κομμάτι των τροφίμων, άλλη μια πηγή κινδύνου που σε αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Οπότε αυτό που ζητάμε τώρα είναι να έχουμε ασφαλές πόσιμο νερό σε όλους αυτούς τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί και ασφαλή τροφή. Αυτά είναι τα δύο βασικά που πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί το φαινόμενο, όπως λέτε κι εσείς, είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι όγκοι αυτοί του νερού παραμένουν και από ό,τι βλέπω και σε κάποιες περιοχές ανεβαίνει η στάθμη ακόμα. Άρα όλο ένα και περισσότεροι πληθυσμοί θα είναι ευάλωτοι σε τέτοιου είδους ασθένειες. Ναι, πόλεις έχουν γίνει, μάλλον χωριά έχουν γίνει λίμνες. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που διάβαζα σήμερα, ότι υπάρχει ο φόβος για αύξηση των ποντικών, αλλά υπάρχει και ο φόβος για αύξηση πάρα πολύ στον πληθυσμό των κουνουπιών και ένας κίνδυνος για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που στην περιοχή αυτή φαίνεται να είναι ενδημικός. Ναι, είναι γνωστό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στις περιοχές αυτές. Προφανώς υπάρχει το πρόσφορο έδαφος λόγω του κάμπου και λόγω των υδάτων που υπάρχουν ούτως ή άλλως και λόγω των θερμοκρασιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων ξενιστών. Το άλλο πρόβλημα είναι και με τα ρωτικά, όπως λέτε, γιατί και αυτά είναι ζώα τα οποία προσπαθούν να φύγουν από τον κίνδυνο και να γλιτώσουν. Ένα άλλο κίνδυνο μεγάλο είναι οι κτηνοτροφικές μονάδες, όπου έχουν, από ό,τι φαίνεται, πνιγεί πάρα πολλά ζώα. Μάλιστα. Τα οποία δεν θα απομακρυνθούν γρήγορα. Άρα, μέσα στο νερό νεκρά ζώα, προφανώς η αποσύνθεση θα δημιουργήσει και άλλες επικίνδυνες αιστείες. Κύριε Ριζάκη, με αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο δελτίο. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται.